Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την πηγή προέλευσης της μικρής ποσότητας ραδιενέργειας που ανιχνεύτηκε στην ατμόσφαιρα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Γάλλοι αξιωματούχοι τώρα του Ινστιτούτου για την Προστασία από την Ραδιενέργεια εκτιμούν ότι η διαρροή αυτή προέρχεται από τα Ουράλια όρη. Την προέλευση του ραδιενεργού ισοτόπου του ρουθυνίου που ανιχνεύτηκε στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών αναζητούν τώρα οι επιστήμονες. Σύμφωνα μάλιστα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, οι συγκεντρώσεις που ανιχνεύτηκαν στον Αττικό ουρανό είναι πολύ κάτω από τα όρια και έτσι δεν κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προστασίας. Οι ποσότητες που έχουμε βρει στην ατμόσφαιρα είναι πολύ χαμηλές, οπότε οι συγκεντρώσεις είναι πολύ χαμηλές, άρα δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σήμα για την ανίχνευση του ραδιενεργού ρουθυνίου 106 ήρθε στα τέλη Σεπτεμβρίου από το Μιλάνο. Το ίδιο ραδιενεργό ισότοπο ανιχνεύτηκε έπειτα στη Γαλλία. Σε μετρήσεις που ακολούθησαν, ανιχνεύτηκε στην Ελβετία, αλλά και στην γειτονική Σλοβενία και στην Αυστρία. Έπειτα, Γερμανοί επιστήμονες μέτρησαν το ίδιο ραδιενεργό ισότοπο στη Γερμανία, τη Φιλανδία, ενώ και στην Ελλάδα είχαμε συγκεντρώσεις την εβδομάδα 27 Σεπτεμβρίου με 5 Οκτωβρίου. Οι επιστήμονες αποκλείουν το ενδεχόμενο πυρηνικού ατυχήματος, καθώς στην περίπτωση αυτή θα είχαν ανιχνευτεί και άλλα ραδιενεργά στοιχεία, όπως το ιώδιο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή μας μας κάνουν να υποψιαζόμαστε ότι η μεταφορά γίνεται από βορειοανατολικές περιοχές. Γάλλοι αξιωματούχοι του Ινστιτούτου για την Προστασία από τη Ραδιενέργεια εκτιμούν ότι η διαρροή προέρχεται από τα Ουράλια και συγκεκριμένα την περιοχή Μαγιάκ. Εκεί τώρα βρίσκεται ένα μεγάλο εργοστάσιο το οποίο παράγει και στρατιωτικά υλικά, από ραδιενεργά δηλαδή εννοώ, και μη στρατιωτικά. Ήταν το μέρος στο οποίο πετάγανε με μεγάλη συνειδησία, θα έλεγα, τα ραδιενεργά κατάλοιπα οι Ρώσοι. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συνεχίζει τις δειγματοληψίες για ραδιενεργά στοιχεία στην ατμόσφαιρα και τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.